Το Ισραήλ ισοπεδώνει ένα ολόκληρο χωριό στο Νότιο Λίβανο, ισχυριζόμενο ότι χτυπά αποθήκες όπλων της Χεζμπολά, αντίπεινα στις τελευταίες επιδρομές ροκετών και ντρόνς της παραστρατιωτικής οργάνωσης. Ήδη οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει τη Βηρυτό ξανά μετά από 5 ημέρες, την Αμπατίγη και την Κανά. Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και ενισχύει τις δυνάμεις. Σφοδρούς βομβαρδισμούς δέχτηκε η πόλη Ναμπατίγε, με το στρατό να ανακοινώνει ότι έχει πλήξει στόχους της Χεζμπολά και έχει καταστρέψει τούνελ με οπλισμό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η Χεζμπολά απάντησε με νέες επιθέσεις στην Καρμιέλ. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διάθεση από το Ισραήλ να σταματήσει τα χτυπήματα στο Λίβανο την ώρα που εντείνονται ξανά οι εικασίες για τα αντίπεινα στο Ιράν. Μετά από μία ακόμη αεροπορική επίθεση των δυνάμεων του Ισραήλ, βλέπετε τον καπνό που υψώνεται από το Νότιο Λίβανο, ενώ την ίδια ώρα και οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν να επιχειρούν. Ναγκίβ, με τγουβά σε τιέ, με ντουέκετ, με κοέβετ, με μαυτιά, κλαπέ Ιράν. A source tells CNN that Israel's plan to retaliate against Iran is, quote, ready. Israeli officials reportedly assured the U.S. that no Iranian oil or nuclear facilities would be hit, only military targets. Ωστόσο, δημοσίευμα του New York Times αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χτυπηθούν και πυρηνικοί στόχοι από το Ισραήλ. Η Ισραηλινή αεροπορία θα μπορούσε να εξαπολύσει χτυπήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και εκτόξευσης πυράβλων και αντίστοιχες εγκαταστάσεις drones. Από τον κατάλογο, δεν λείπουν στρατιωτικές βάσεις και κυβερνητικά κτίρια. Ενδέχεται όμως να υπάρχουν χτυπήματα και σε πυρηνικά εργαστήρια που δεν ασχολούνται με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ταυτόχρονα, το προηγμένο αμερικανικό σύστημα εράμινας Thad καταφτάνει στο Ισραήλ. An advanced team of military personnel and initial components necessary to operate the Thad battery arrived in Israel. Of course, it does show in not just in words, but in deeds as well. The U.S. willing to defend this country, as the U.S. itself says, its ironclad commitment to Israel's defense. Κάλεσμα για κατάβαση πυρός έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στην πρώτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του ΚΟΛΠ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να επαναλάβουμε την έκκλησή μας για μια άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, έτσι ώστε να μην συνεχίζεται άλλο αυτή η αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή και να εντείνουμε τις πιέσεις μας έτσι ώστε ο Νότιος Λίβανος να μην μετατραπεί και αυτός σε μια Γάζα